Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή πώς, με τον κύριο Γιάννη Ψαθά. Ο διεθνούς φήμης συνθέτης Γιάννης Ψαθά στην Κρήτη σήμερα και εδώ στην Κρήτη TV και βέβαια συμμετείχε και στις ξεχωριστές μελωδίες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ένας από τους πλέον γνωστούς και καταξιωμένους συνθέτες στις τάξεις της Ομογένειας και όχι μόνο. Κύριε Ψαθά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας καλησπερίσουμε στον όμιλο της Κρήτη TV. Γεια σας. Είναι χαρά, είναι τιμή μας. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα βέβαια. Από την τελετή έναρξης, Δημήτρη, βοήθησε με τον Ολυμπιακών Αγώνων του. Τελετή έναρξης εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μία ξεχωριστή στιγμή και για σας τον ίδιο, κύριε Ψαθά. Σωστά, μία ξεχωριστή στιγμή οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 για σας. Συμμετείχατε. Μάλιστα. Συμμετείχατε έτσι σε αρκετές μελωδίες. Μάλιστα, ήμουν τυχερός που με καλέσανε να κάνω πολλά κομμάτια για την έναρξη και να σας πω, η στιγμή ήταν ένα από τις μεγαλύτερες τη ζωή μου. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λίγο. Ποιοι καλλιτέχνες καθόρισαν κατά κάποιο τρόπο, αποτέλεσαν έμπνευση για σας σε αυτή την λαμπρή πορεία. Καθώς να τονίσω και να πω ότι έχετε λάβει δύο φορές, το 2002 και το 2004, το βραβείο σύγχρονης μουσικής, σωστά? Μάλιστα. Στη Νέα Ζηλανδία, μάλιστα. Ποιοι καλλιτέχνες λοιπόν καθόρισαν τη σταδιοδρομία σας και αποτέλεσαν έμπνευση για σας τον ίδιο? Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να μου τα πείτε λίγο πιο απλά, γιατί τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο καλά. Ποιους καλλιτέχνες έχετε ξεχωρίσει μέχρι και σήμερα? Ποιους καλλιτέχνες? Ποιοι αποτελούν πρότυπο για σας? Κοιτάξτε, για έμπνευση και για inspiration, άμα ρωτάτε γι' αυτό, είναι φυσικά λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν πολύ μεγάλο όνομα για μένα και στη ζωή μου, όχι μόνο η μουσική του, αλλά και η ζωή του, που είχα μάθει καλά. Αλλά κοιτάξτε, να καταλάβετε που μεγάλωσα εγώ πολύ μακριά από την Ελλάδα και σε πολύ μικρή χώρα που δεν είχε μεγάλη ιστορία για μουσική. Και γι' αυτό όταν έγινα συνθέτης και μουσικός, ήμουν ελεύθερος να αγαπήσω ό,τι μουσική ήθελα. Και έτσι για μένα είναι λίγο παράξενο και φαίνεται στη μουσική μου που γράφω μουσική που έχει τραβήξει πολύ από την Ελλάδα, από την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, από το jazz, από το pop music και φυσικά από την κλασική μουσική. Ναι. Και ο πόλεμος, έτσι, η προσφυγιά, ανθρώπινα συναισθήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των έργων σας, σωστά? Μάλιστα, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι που εγώ μεγάλωσα μοναχός. Η οικογένεια μας ήμασταν πολύ μακριά από την κουλτούρα μας. Άμα σκεφτείτε, πιο πέρα από τη Νέα Ζηλανδία είναι ο Βόρειος Πόλος. Ξέρεις, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στη γη και η κουλτούρα μας για μένα πάντοτε αισθανόταν πολύ μακριά. Η Ελλάδα πάντοτε αισθανόταν πολύ μακριά. Και για αυτός ο λόγος η μουσική μου έχει αυτό το πράγμα μέσα του, που υπάρχει λήψη, έχει αυτά τα αισθήματα τα βαθιά. Έμπνευση λοιπόν από την Ελλάδα, από τον πολιτισμό, από τα συναισθήματα, από την ιστορία. Σας έλειψε η Ελλάδα, να πω ότι είστε ομογενής δεύτερης γενιάς, σωστά κύριε Ψαθά? Ναι, οι γονείς μου ήρθαν εδώ από την Ελλάδα, εγώ γεννήθηκα εδώ και ξέρετε εμείς... Σαν πολλοί που έχουν φύγει από τη χώρα τους, μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που τρώγαμε τα φαγητά, ακούγαμε τη μουσική. Εγώ που γεννήθηκα στην Ισλανδία, ακόμα θυμόμουν την Ελλάδα πάρα πολύ και η σκέψη μας πάντοτε ήταν πότε θα γυρίσουμε στην Ελλάδα, πώς θα ζήσουμε ξανά σε αυτή την χώρα. Και η αλήθεια είναι η οικογένεια δική μου, οι γονείς μου και αδερφοί μου, γυρίσανε στην Ελλάδα και ζουν εκεί τώρα, ο πατέρας και η αδερφή μου τώρα. Ναι. Και πάντοτε ήταν η πατρίδα μας. Η καταγωγή σας από Ελλάδα, από ποια περιοχή? Λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, Μηχανιώνα.
Σκέφτεστε κι εσείς κάποια στιγμή επιστροφή στις ρίζες και στον τόπο σας? Είναι μεγάλη ερώτηση, γιατί κόπηκε η οικογένεια. Ξέρετε, γυρίσαν οι γονείς μου με την αδερφή μου και εγώ ήμουνα, τη στιγμή που φύγανε, ήμουνα μαθητής του πανεπιστήμιου και έμεινα μερικά χρόνια, και σε αυτά τα μερικά χρόνια έχτισα ολόκληρη ζωή. Γυναίκα, παιδιά, μεγάλη καριέρα στον κόσμο, και τελικά όλοι αποφασίσαμε που για μένα τουλάχιστον η Νέα Ζηλανδία με πρόσφερε περισσότερες ευκαιρίες από ίσως τα μου έδινε η Ελλάδα. Και έτσι έμεινα εδώ και περνάνε τα χρόνια. Μάλιστα. Αν είχατε μπροστά σας ένα πιάνο, θα το κάνουμε την επόμενη φορά, στην επόμενη σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε, ναι, ποια μελωδία, ναι, θα μας αφιερώνατε? Αυτή τη στιγμή θα σας έπαιζα κάτι όχι δικό μου, αλλά του Μίκη Θεοδωράκη, τα Σταπερβόλια, που ήταν ένα από τα κομμάτια που έκανα διασκευή για τις Αγώνες. Λοιπόν, οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ανοιχτή πρόσκληση από μας, προκειμένου να μας αφιερώσει αυτή την υπέροχη μελωδία το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Από Κρήτη, χαρά και τιμή. Θα τα ξαναπούμε. Και... εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Πιθαθάς λοιπόν θα μας αφιερώσει, Μίκη Θεοδωράκη, σε μία από τις επόμενες εκπομπές, και θα ξανασυνδεθούμε με Νέα Ζηλανδία λοιπόν.